Να χαιρετήσουμε εκ μέρους των κομματικών οργανώσεων μεγάλο τη σημερινή εκδήλωση που θεωρούμε ότι έχει πολύ θετική συμβολή. Δεν μπορούσαμε σε μια τέτοια εκδήλωση που αναφέρεται στις γυναίκες του αγώνα να μην τιμήσουμε τη συντρόφισσα Καλλιόπινη Κιτάρα, που για μας τους συντρόφους στο Εγάλεο είναι η προσωποποίηση της γυναίκας του αγώνα. Δεν θα σας κρύψω ότι όταν συζητήσαμε μαζί της για τη σκέψη που υπήρχε να την τιμήσουμε, ήταν επιφυλακτική. Όχι επιφυλακτική επειδή δεν κατανοεί τη σημασία να σε τιμάει το κόμμα σου, το κόμμα που έχει υπηρετήσει μέσα από αντιεξοότητες και δυσκολίες, αλλά λόγω της έμφυτης μετριοφροσύνης της που τη διακατέχει και αποτελεί χαρακτηριστικό των κομμουνιστών που έδωσαν και δίνουν τη ζωή τους για την υπόθεση του κόμματος. Χρειάστηκε να της εξηγήσουμε ότι τιμώντας την, παράλληλα τιμάμε όλους τους συντρόφους του Εγάλεο που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν μαζί αγώνες σε διάφορες ιστορικές περιόδους, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο κρίσιμες, αλλά εξίσου σημαντικές. Και μέσα από αυτή την τιμή, όλοι εμείς, η νέα γενιά κομμουνιστών, μελών και στελεχών του κόμματος και της ΚΝΕ, παίρνουμε παράδειγμα αγωνιστικής στάσης ζωής, ηθικού αναστήματος, συνέχειας και συνέπειας στη δράση. Λίγα λόγια για τη συντρόφισσα, αν και σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι την ξέρουμε. Η συντρόφισσα Καλλιόπη γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια στην επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλίας. Και τα πρώτα παιδικά της χρόνια τα έζησε με στερήσεις, λόγω της φτώχειας και της κατοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε αετόπουλο. Η στράτευση των αδερφών της στην εθνική αντίσταση, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, καθώς και οι πολύχρονες φυλακίσεις και εξορίες τους, για 19 και 8 χρόνια αντίστοιχα, σε τόπους μαρτυρίου όπως οι φυλακές της Κέρκυρας, το Ιτζεδίν, η Γιάρος, ήταν αυτά που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα της και περιλάτησαν το αγωνιστικό της πρόνημα από τα νεανικά της χρόνια. Τη δεκαετία του 50 έρχεται στον Πειραιά και περνάει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας, την οποία τελειώνει μετά από στερήσεις, και χωρίς ποτέ το αστικό μετεμφυλιακό κράτος να της επιτρέψει να διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση ως φιλόλογος, λόγω των πολιτικών φρονημάτων της οικογένειάς της. Εκείνη την περίοδο περνάει τα πρώτα της χρόνια στην οργανωμένη ζωή μέσα από την νεολαία της ΕΔΑ, της οποίας ήταν μέλος του γραφείου του Κέντρου Πειραιά, αφού οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο είχαν διαλυθεί μετά και την απόφαση της 8ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής. Στη συνέχεια την περίοδο της Χούντας συμβάλλει στην παράνομη δράση του κόμματος. Η μεταπολίτευση τη βρίσκει στο Εγάλεο πλέον να συμβάλλει στην ανασύνταξη των φορέων του κινήματος της πόλης. Έτσι, συμμετέχει στην ιδρυτική συνεδρίαση του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Εγάλεο, που είναι ιδρυτικός σύλλογος της ΟΓΕ, και εκλέγεται η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου και για τουλάχιστον μία δεκαετία παραμένει. Συμβάλλει προσωπικά στη μαζικοποίηση του Συλλόγου με γαλλιώτισες εργάτριες και στο δώσιμο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης με δυνάμεις του αστικού φεμινισμού που τότε εκφράζονταν μέσα από την Αίγες, το Πασόκ δηλαδή, και στην περιοχή. Για πολλά χρόνια επίσης διετέλεσε πρόεδρος του παρακτήματος ΠΕΑ του ΣΟΕ Εγάλεο. Τη δύσκολη περίοδο 89-91 η Καλλιόπη συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για τη διατήρηση του επαναστατικού χαρακτήρα του κόμματος και για την άμεση επανασύσταση των κομματικών οργανώσεων του ΕΓΑΛΕ. Αυτό τον αγώνα τον έδωσε μαζί με πολλούς συντρόφους της παλιάς φρουράς και με νεότερους τότε συντρόφους που πολλοί από αυτούς βρίσκονται και ανάμεσά μας. Από τότε η συντρόφισσά μας δεν έχει αφήσει ούτε μια μάχη που να μην δώσει με αυταπάρνηση παρά το προχωρημένο της ηλικίας της. Στις συνεδριάσεις, στις συσκέψεις, στις συνελεύσεις του Συλλόγου Γυναικών, τις κινητοποιήσεις και ό,τι άλλο της ζητηθεί από την οργάνωση είναι πάντα παρούσα. Η συντρόφισσα Καλλιόπη αποτελεί παράδειγμα για τη νέα γενιά στελεχών και μελών του κόμματος του Εγάλεο, για τον ακέραιο αλλά προσινή χαρακτήρα της, που την καθιστούν προσφυλή και αξιοσέβαστη σε πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών, για το αγωνιστικό της κύρος στην πόλη, για το οποίο την αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι, κομμουνιστικός φάρος απέναντι στην υποταγή και στο τίποτα δεν βγαίνει,
για το διαυγές πνεύμα και την νεανική ορμή με τα οποία τοποθετείτε σε συνελεύσεις, σε σκέψεις, σε συζητήσεις, όσοι την ξέρουμε, το γνωρίζουμε καλά, για την επιμονή της να συνεχίζει την αυτομόρφωση, να είναι πάντα μέσα στις εξελίξεις και στα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, διαβάζοντας συστηματικά το ριζοσπάστη, για τη συνεχή της έννοια, για το πώς αναπτύσσεται την κομματική δουλειά, πώς προχωράει η κομματική οικοδόμηση, πώς μαζικοποιούνται οι φορείς. Συντρόφισσα, για όλα αυτά και για την προσφορά σου, που αποτελούν παρακαταθήκη για εμάς, σε τιμάμε σήμερα και ελπίζουμε για χρόνια ακόμα να σε έχουμε μαζί μας στους καθημερινούς μικρούς και μεγάλους αγώνες. Την καλούμε το βήμα για να της παραδώσουμε την κοινωνική πλακέτα και θα την παραδώσει ο σύντροφος ο Καραγιάννης, μέλος της Επιτροπής Ελληνικής και Γραμματέας στον Αγγί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά θέλω να σας δηλώσω ότι δεν είμαι η μόνη γυναίκα ανά τους καιρούς και σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης ζωής μου που πάλεψα και αγωνίστηκα για να αλλάξει η κοινωνία, για να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων της δουλειάς και του μόχου και να έρθει στον τόπο η γαλήνη, η ειρήνη κατά των πολέμων, η πρόοδος. Το ζητούμενο, σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, για τον καθένα μας στη ζωή είναι να ανακαλύψουμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε την τάξη μας, σε ποια τάξη ανήκει στην κοινωνία, στην εργατική τάξη ή στην αστική τάξη, δηλαδή με τις δυνάμεις του αγώνα και της πρόοδου ή με τις δυνάμεις του σκότους, των πολέμων και των περιπετειών του λαού μας. Όμως, να σας δηλώσω ακόμη ότι η έπαινη, τα εύσημα, η τιμή δεν ανήκει αποκλειστικά μόνο σε μένα. Ακούσαμε από τις πολύ εμπεριστατωμένες ομιλίες των ομιλητριών και ομιλητού μας τι έκανε η γυναίκα ανά τις περιόδους εκείνες που πάλεψε και αγωνίστηκε πλάι στον άντρα. Για να ξεκινήσουμε από την εποχή της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, η γυναίκα με το τουφέκι στο χέρι, ξυπόλυτη, ημίγυμνη, περνώντας περιπετειώδη ζωή μέσα από τα βουνά, τα λαγκάδια, τα ποτάμια κλπ, πέρασε στον αγώνα για να βρουν δικαίωση οι αγώνες όλου του λαού και να αλλάξει γενικά η ζωή. Ανήκει λοιπόν η τιμή στους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους, άντρες και γυναίκες, και αντί ανταμοιβή που δεν τη ζήτησαν, δεν ζήτησαν ανταλλάγματα, το αστικό κράτος που νίκησε εκείνη την περίοδο της κατοχής, τους αντάμυψε με τις φυλακές, τις εξορίες, τους προπλακισμούς και πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ αμέτρητοι, χιλιάδες πέρασαν από τα έκτακτα στρατοδικεία και εν ονόματι του βασιλέως μέσα σε μία νύχτα το πρωί, τη νύχτα, εκτελέστηκαν. Τι να πούμε λοιπόν, με συγκινήσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καινούρια βάσανα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Σε λίγες μέρες μάλιστα θα γίνουν και ευρωβουλευτές ή ευρωεκλογές. Έχουμε την αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που πέρασαν μέχρι τώρα, που δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα και η υποχρέωση μας είναι να αγωνιστούμε, να παλέψουμε μέσα από την οργανωμένη ζωή και πάλι της εργατικής τάξης, ανδρών και γυναικών, για να δει ο λαός μας καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ.